Δεν κλείνουμε τα μάτια σε ένα πόλεμο που γίνεται για να αυξηθεί η επιρροή της μιας ή της άλλης πλευράς με θύματα τους λαούς που καλούνται να πληρώσουν αυτό το πόλεμο με τον ξεριζωμό από τον τόπο τους, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Μπορούν να ζουν ειρωνικά με σεβασμό στην κουλτούρα και στον πολιτισμό του κάθε λαού. Η ειρήνη τους και ο πόλεμος τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα, γράφει ο Μπρέχτ. Και εμείς δεν περιμέναμε το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία για να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Έχουμε χρέος λοιπόν οι γονείς μαζί με τους εκπαιδευτικούς να ενημερώσουμε τα παιδιά μας από τις μικρές ακόμα ηλικίες να αναζητήσουν την αλήθεια και να δώσουν απαντήσεις. Χρειάζεται να μιλήσουμε ανοιχτά και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά για να ξεκαθαρίσουμε την αλήθεια και τις αιτίες και τις επιπτώσεις του πολέμου. Ότι οι πόλεμοι δεν αρχίζουν και δεν γίνονται εξαιτίας κάποιων παρανοϊκών, περίεργων και αλόφρονων ηγετών. Γίνονται γιατί οι πλούσιοι κάθε χώρας ψάχνουν να αρπάξουν όλο και περισσότερα που μπορούν από άλλες χώρες. Αυτός ο μεγάλος ανταγωνισμός είναι που δημιουργεί τους πολέμους. Αυτός προετοίμασε για χρόνια και το σημερινό και βέβαια την πληρώνουν οι λαοί. Ότι οι λαοί του κόσμου δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Στους παλιούς χάρτες, μάλιστα, που υπάρχουν ακόμα στα περισσότερα σχολεία, οι μαθητές θα δουν ότι εκεί που σήμερα μένονται ο πόλεμος, πριν κάποια χρόνια ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός ζούσαν αρμονικά. Το ίδιο συνέβαινε και στη γειτονική μας Γιουγκοσλαβία. Να θέσουμε ερωτήματα, να δημιουργήσουμε προβληματισμό. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στον πόλεμο? Είναι αλληλεγγύη, όπως μας λένε κάποιοι, να στέλνουμε όπλα σε μια από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές? Ή μας εμπλέκει και εμάς σε ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι? Μήπως είναι καλύτερο να πάρουμε θέση με τους πιο ισχυρούς σε αυτή τη φάση για να τους έχουμε στο πλευρό μας αν χρειαστεί? Ή τελικά και η ίδια η ιστορία μας αποδεικνύει ότι οι ισχυροί πάντοτε κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα και αν βασιστείς πάνω τους μάλλον θα βγεις μπλεγμένος χειρότερα και μόνο στην κρίσιμη στιγμή? Και τελικά μήπως πρέπει να φοβόμαστε και απλά να ευχόμαστε να μην μας τύχει και εμάς η συμφορά του πολέμου? Ή με αισιόδοξο, συλλογικό τρόπο και καθημερινή δράση για μια διαφορετική καλύτερη ζωή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τον φυσιολογικό φόβο που μας δημιουργούν όλες αυτές οι άγριες πολεμικές εικόνες? Ως ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε υπερήφανοι για άλλη μια φορά, επειδή βλέπουμε τα παιδιά μας, τους μαθητές, να παίρνουν πρωτοβουλίες όλες αυτές τις μέρες στο προηγούμενο διάστημα και να καταδικάζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος, συναγωνιστές, είναι κοντά μας. Το επόμενο διάστημα όλο και περισσότεροι πρόσφυγες θα φτάσουν στη χώρα μας. Τα παιδιά θα μπουν στα σχολεία μας. Θα είμαστε εκεί να τους καλωσορίσουμε όπως κάναμε και με τα παιδιά από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ και από άλλες χώρες. Θα είμαστε εκεί να συμπαρασταθούμε στις οικογένειές τους, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, να ζητήσουμε εδώ και τώρα το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα παιδιά του πολέμου να ενταχθούν ομαλά μέσα στη σχολική κοινότητα. Καλούμε όλους τους γονείς, όλους τους συλλόγους να υποδεχτούν αυτά τα παιδιά και να υπερασπιστούν το δικαίωμα στη μόρφωση. Ο πόλεμος σημαδεύει τα παιδιά. Από την τρυφερή αυτή ηλικία έχει καταγραφεί στη μνήμη τους ο ξεριζωμός, η καταστροφή, ο διωγμός, ο θάνατος των δικών τους ανθρώπων. Οι κακουχίες μέχρι να φτάσουν εδώ. Αλλά και οι άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν καθημερινά σε διάφορα hot spot που φιλοξενούνται εδώ στη χώρα μας. Συνθήκες και γεγονότα που δεν θα θέλαμε σε καμιά περίπτωση να ζήσει κανένα παιδί, κανένας δικός μας άνθρωπος. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού πρέπει να γίνει αφορμή για να δυναμώσουν μέσα στα σχολεία οι πάλι ενάντια στις αιτίες που δημιουργούν και ενισχύουν το φασισμό, τον εθνικισμό, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Ουκρανικό λαό, στο λαό της Ρωσίας και τους λαούς των υπόλοιπων χωρών. Διεκδικούμε μαζί με τα παιδιά, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις το ΝΑΤΟ, είπα, που αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου. Και κλείνοντας με ένα ποίημα του ποιητή, το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά μας. Δώστε τα χεριά στα παιδιά μας. Αυτό είναι η ειρήνη. Για αυτούς αγωνιζόμαστε. Σήμερα οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας βρίσκονται στη δίνη των αλληλοσκοτωμών με ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η επιλογή δεν είναι να διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών, αλλά να σταθούμε στο πλευρό των λαών. Γι' αυτό τα εργατικά σωματεία παλεύουμε για να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στο πόλεμο. Δεν ανεχόμαστε να σουλατσάρουν οι φωνιάδες και να μετατρέπουν σε μια απέραντη νατοϊκή βάση τη χώρα. Η πολιτική τους είναι βαμμένη με αίμα και μπλέκει τον ελληνικό λαό σε ακόμα πιο επικίνδυνους σχεδιασμούς με το πρόσχημα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας. Η αντιλαϊκή πολιτική τους όλα αυτά τα χρόνια, είτε στη φάση της καπιταλιστικής κρίσης, είτε στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στην πανδημία, είναι η ίδια ακριβώς που φορτώνει στις πλάτες μας τους μισθούς ψίχουλα, την κούραση από 12 ώρες δουλειάς, την εντατικοποίηση στην εργασία μας, την ακρίβεια που τσακίζει το εισόδημά μας και συνολικά χειροτερεύει τις ώρες δουλειάς και ζωής των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Αυτή η πολιτική που είτε σε περίοδο υπερελιστικής ειρήνης είτε υπερελιστικού πολέμου οδηγεί στην προσφυγιά, αναγκάζει τους λαούς να ξεσπιτώνονται με βασικό σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερων κερδών και μεγαλύτερων σφαιρών επιρροής. Κοινές είναι λοιπόν οι αιτίες των πολέμων, της φτώχειας και της προσφυγιάς. Ενιαίος πρέπει να είναι ο αγώνας Ελλήνων και μεταναστών μέσα από τα ταξικά σωματεία για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας για σταθερή δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια. Παίρνουμε δύναμη από το μαχητικό συναλλητήριο στις 26 Φλεβάρι και πρωτοστατούμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες για την προετοιμασία της απεργίας στις 6 Απρίλη. Θα κάνουμε τη νύχτα μέρα για να συναντηθούμε στους χώρους δουλειάς ώστε οι εργαζόμενοι να απεργήσουν για την επιδείνωση των ωρών της ζωής τους ενάντια στην ακρίβεια και τις επιπτώσεις του πολέμου. Κάνουμε αντεπίθεση στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων και μας κάνει κρέα στα κανόνια τους. Ραντεβού την Τετάρτη 6 Απρίλη στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11 στο Άγνωμα Βενιζέλου. Δεν πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τον Ουκρανό πρόσφυγα, κατατρεγμένο από τον Αφγανιστάν, τον Σύριο, τον Ιρακινό ή τον Παλαιστίνιο. Γιατί το χρώμα του δέρματος και το που έτυχε να γεννηθεί ένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο για το πώς θα αντιμετωπίζει το κράτος και η κοινωνία. Ταυτόχρονα καταδικάζουμε το φασιστικό χαρακτήρα των Ουκρανών νεοναζιστικών ταγμάτων που κρατάνε χαρούμενοι σημαίες με σβάστικες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Ουκρανικό και τον Ρώσικο λαό που αιματοκυλούνται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έχουν τεράστιες ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό. Βάζουν τη χώρα μας στο στόχαστρο των αντιπίνων, αφού πλέον την έχουν μετατρέψει σε μια χώρα θήτη που οξύνει την πολεμική αντιπαράθεση και διευκολύνει τους φωνιάδες των λαών. Η Ελλάδα πλέον εμπλέκεται ξεκάθαρα στον πόλεμο με τη μεταφορά νατοϊκού εξοπλισμού και στρατιωτικών δυνάμεων από την Αλεξανδρούπολη προς την Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη γενικότερα, με στρατιωτικές ασκήσεις, πρόβες πολέμου, με την αξιοποίηση αμερικάνικων βάσεων σε Λάρισα, Σούδα ως πολεμικά ορμητήρια, με αποστολές στρατιωτικών εκτός συνόρων. Όλα αυτά βάζουν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό στο στόμα του λύκου. Άλλη μια φορά είδαμε πως το παραμύθι ότι το ΝΑΤΟ παρέχει στις χώρες μέλης του σταθερότητα και ασφάλεια δεν ισχύει. Καταδικάζουμε την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις που βάζει το λαό μας σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Ο λαός πρέπει να βάλει τους φασίστες εκεί που τους αρμόζει, στο χνοδούλα από της ιστορίας. Δεν περιμένουμε από καμία κυβέρνηση να μας σώσει. Μόνο ο λαός μπορεί να τσακίσει πραγματικά το φασισμό μέσα από τους αγώνες, όπως έκανε και στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο καθένας σήμερα, μέσα από τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και τις μαθητικές επιτροπές, πρέπει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση στο φασισμό. Ούτε στα δυτικά, ούτε πουθενά, μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Από ποια σχιστά μέρη βρέθηκες εδώ, πικροπούλη, ποιμένο μετανάστης, απ' τα φανάρια της ζωής τους υπονόμους. Σα σαν πιο κάραβα του πόνου, τα βρέως ποντικός, να αναρωτιέσαι σαν περνάς μπροστά από τους αστυνόμους, αν θα γυρίσεις την πατρίδα.
πατρίδα. Αν θα γυρίσεις την πατρίδα ζωντανός, από πιάσεις τα μέρη βρε.